Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας 31 Μαρτίου με 4 Απριλίου, όπως αυτές καταγράφησαν από το Sigma Live. Εβδομάδα σημαντικών επαφών και συναντήσεων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ήταν αυτή που πέρασε. Τη Δευτέρα συνάντησε για δεύτερη φορά τον Έρογλου, καταθέτοντας έγγραφο στο οποίο καταγράφονται οι αποκλίσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς από το κοινό. Ανακοινωθέν, δύο μέρες αργότερα, συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο ήταν τα ΜΟΕ και η αναβάθμιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Την Παρασκευή στην Αθήνα ενημέρωσε παπούλια και πολιτική ηγεσία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Πάντως, Κυπριακό και Ενέργεια συζήτησαν επίσης Σαμαράς με Biden, ενώ στις ΗΠΑ συνεχίστηκαν οι επαφές Μαυρογιάννη. Την ίδια ώρα, το State Department κάλεσε τις δύο πλευρές σε πρόοδο στο Κυπριακό. Επίσκεψη αστραπή στην Κύπρο πραγματοποίησε την περασμένη Δευτέρα ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ. Είδε πρόεδρο και υπουργό οικονομικών, αλλά αυτά που ανέφερε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για το κούρεμα, το ποιος γνώριζε και πότε, προκάλεσαν πολιτικές αντιπαραθέσεις. Οι αναφορές παραπέμπουν στην περίοδο ανάμεσα στα δύο Eurogroup του περασμένου Μαρτίου και όχι στις μέρες πριν από το πρώτο Eurogroup της 15ης Μαρτίου, όπως υποστήριξαν ΑΚΕΛ και ΔΕΚ, είπε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ο Αβέροφ Νεοφύτου τώρα δήλωσε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του Ντάισελμπλουμ ήταν ξεκάθαρες, ότι δηλαδή το κούρεμα καταθέσεων ήρθε λόγω καθυστέρηση στη λήψη μέτρων. Έντονη κριτική άσκησε ο Γιώργος Περδίκης, λέγοντας ότι ο πρόεδρος του Eurogroup δεν προτείνει συγκεκριμένους τρόπους για αντιμετώπιση των προβλημάτων και χαρακτήρισε τη στάση του εσχρή και ποταπή. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων έφερε η επόμενη μέρα της αποκάλυψης ονομάτων πολιτικών προσώπων που φέρονται να περιλαμβάνονται στην προκατακτική έκθεση της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής. Λαϊκισμό και προσπάθεια από προσανατολισμού της κοινής γνώμης βλέπει ο Δυσσή. Πειρά κατά του Γιώργου Περδίκη εξαπολύει το ΑΚΕΛ, το οποίο αφήνει εχμές σε βάρος της νομικής υπηρεσίας, υπεραμεινόμενο της έκθεσης της Επιτροπής Θεσμών, ενώ πλήρη διαφάνεια ζητεί η ΕΔΕΚ, η οποία καλεί τη νομική υπηρεσία να προχωρήσει σε έρευνες. Ενώ η Επιτροπή Νομικών της Βουλής ετοιμαζόταν να συνέλθει και να αποφασίσει για την προστασία της κύριας κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης, ώστε να αποφευχθούν μαζικές εκποιήσεις, η Χρυστάλλα Γιορκάτση, η οποία αναλαμβάνει τη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας την 11η Απριλίου, ευνηδίασε, καλώντας τη Βουλή να τερματίσει τη συζήτηση μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της. Η κυρία Γιορκάτση ζήτησε από τη Βουλή να αναβάλει την ψήφιση της πρότασης νόμου για την πρώτη κατοικία, προειδοποιώντας για πιθανές καταστροφικές συνέπειες. Σημείωσε πως οι τράπεζες και κυρίως ο συνεργατισμός θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα εάν εγκριθεί η πρόταση ΑΚΕΛ ΕΔΕΚ, καθώς ενδέχεται να δημιουργηθεί νέα τρύπα στα κεφάλαια των τραπεζών. Πάντως, η Επιτροπή Νομικών, παρά τις συστάσεις της κυρίας Γιορκάτση, αποφάσισε όπως προωθήσει τελικά στην Ολομέλεια την πρόταση νόμου. Έκρηξη χειροβομβίδα στο πεδίο βολής Ασγάτας είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 18χρονος εθνοφρουρός Ανδρέας Δουλαπάς, το οποίο ακροτηριάστηκε το δεξί χέρι από τον καρπό και κάτω, αλλά και πιο ελαφρά ο 38χρονος Άθος Γιαννακού, στέλεχος των ΟΗΚ. Το περιστατικό επαναφέρει στην επικαιρότητα θέματα που άπτονται των διαδικασιών σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς, αλλά και της καταλληλότητας του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Προειδοποίησε στο Γενικό Εισαγγελέα ότι θα προβούν σε δημόσιες διαμαρτυρίες με φωτογραφίες του νεκρού παιδιού του σε πλακάτ. Απευθύνουν οι γονείς του 26χρονου αρχιτέκτονα Θανάση Νικολάου από την Αυστραλία, κάτοικου Λεμεσού, που βρέθηκε μυστηριωδώς νεκρός κάτω από το γεφύρι της θάλασσας στις 29 Σεπτεμβρίου 2005, ενώ υπηρετούσε εξάμηνη μειωμένη στρατιωτική θητεία στην Εθνική Φρουρά. Την προηγούμενη εβδομάδα στείλαν μια συγκλονιστική επιστολή προς τον κύριο Κληρίδη, με την οποία η Ανδριάννα και ο Χαράλαμπος Νικολάου ζητούν επιτακτικά να εκδοθεί επιτέλους από τους δύο ποινικούς ανακριτές, μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, το τελικό πόρισμα για το θάνατο του γιού τους, που επιμένουν ότι ήταν προμελετημένη δολοφονία συνδεδεμένη με συστηματικό bullying στο στρατό, θύμα το οποίο, όπως καταγγέλουν, ήταν ο Θανάσης. Η εισαγωγή των πρώτων αμοιβαίων κεφαλαίων στο ΧΑΚ είναι πλέον γεγονός. Η εταιρεία GMM έχει εκδώσει μέχρι στιγμής 14 αμοιβαία κεφάλαια, με το ενεργητικό τους να ανέρχεται στα 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θεωρείται δεδομένη η έκθεση άλλων δύο αμοιβαίων κεφαλαίων εντός των ερχόμενων δύο μηνών. Τόσο ο πρόεδρος του ΧΑΚ, όσο και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαγοράς ανέφεραν ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι πηγή νέων κεφαλαίων και προσφοράς εργασιών για λογιστές, δικηγόρους και όχι μόνο, και εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην πολυπόθητη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.
Με κάθε λαμπρότητα τιμήθηκε την 3η-1η Απριλίου το έπος του αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59. Επίκεντρο των εορτασμών ήταν ο καθεδρικός ναός Αγίου Ιωάννη στην Αρχιεπισκοπή και τα φυλακισμένα μνήματα. Στον Άγιο Ιωάννη τελέστηκε πανηγυρική δοξολογία στην παρουσία της πολιτικής, στρατιωτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας, ενώ στα φυλακισμένα μνήματα τελέστηκε τρισάγιο και κατατέθηκαν στεφάνια. Ενδοσχολικές και ενδοσωματιακές εκδηλώσεις αλλά και παρελάσεις έγιναν σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο. Την κυριαρχία Ερντογάν, έτσι για να πάμε εκτός συνόρων, ανέδειξε τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης Κυριακής στην Τουρκία, παρά τα σκάνδαλα και την κατακραυγή εναντίον του. Την ίδια ώρα, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας ζήτησε την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας του Twitter και του YouTube, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο την οργή του Τούρκου Πρωθυπουργού. 8,2 ρίχτερ έπληξαν τη Χιλή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι, ενώ 1 εκατομμύριο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Προκλήθηκε τσουνάμι, ενώ ακολούθησε σειρά μετασεισμών. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε. Γεια σας!